και εργάζεται 6 χρόνια στα μεταλλεία. Έχει 2 παιδιά και στο άκουσμα της είδησης για πιθανό λουκέτο δείχνει σοκαρισμένος. Έχω οικογένεια, 2 παιδιά σπουδάζω. Έξοδα πολλά, έμφυα, νίκια, διπλά ρεύματα. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοπληρώσουμε. Δεν υπάρχουν άλλες δουλειές στην περιοχή, λέει ο Γιώργος Καρίνας, 50 ετών. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα για εμάς, τονίζει. Από εδώ, από τη Μεγάλη Παναγία. Η περιοχή δεν έχει δουλειές, οι δουλειές είναι μετρημένες. Λύπη αισθάνομαι. Τι? Λύπη και άγχος για το τι θα κάνω αύριο. 1.200 άτομα στον δρόμο. Είναι ντροπή. Πρώτα απ' όλα. Δεν είναι προστασία του εργαζόμενου αυτού, είναι χαντάκωμα των οικογενειών μας και δικό μας. Κάναμε το Υπουργείο δεύτερο σπίτι μας, λέει ο πρόεδρος του Σωματείου Μεταλλείων Κασάνδρας, αλλά δεν μας άκουσαν. Πηγαίναμε και φωνάζαμε στο Υπουργείο κάθε εβδομάδα. Το είχαμε κάνει δεύτερο σπίτι μας. Ότι τελειώνει ο χρόνος, πρέπει να δουλέψουμε. Το Σεπτέμβριο πρέπει να έχουμε τις άδειες λειτουργίας. Όπως λένε οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες στα χωριά γύρω από τα μεταλλεία, τα λεγόμενα μάντεμο χώρια, αν φύγει η επένδυση, δεν θα χάσουν τη δουλειά τους μόνο οι 2.400 εργαζόμενοι, θα ερημώσουν τα χωριά και θα κλείσουν οι επιχειρήσεις. Τα λεγόμενα μάντεμο χώρια θα μαραζώσουν. Η κύρια απασχόληση των 7-8 χωριών τώρα εδώ πέρα είναι τα μεταλλεία. Σίγουρα θα έχουμε κάποιο χάσιμο, δεν το συζητάω, γιατί όπως σας είπα, εντάξει, εκτός από τους εργαζόμενους. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά το 80% εδώ πέρα στην περιοχή μας είναι εργαζόμενοι στα μεταλλεία. Οπότε... Ναι, χρειάζεται να συνεχίσει, δεν το συζητάω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αφορμή την αναστολή επενδύσεων της Eldorado Gold, εκτίμησε πως είναι κρίσιμη σημασία η εφαρμογή των μέτρων για βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. Είναι ώρα τα λόγια να γίνουν έργα, ώστε να μην χαθεί και αυτή τη φορά το θετικό momentum που σταδιακά ξαναχτίζεται γύρω από την ελληνική οικονομία. Εργολάβων πολλών άλλων ανθρώπων, οι οποίοι είναι εξωτερικοί συνεργάτες και απασχολούν και αυτοί πολλούς εργαζόμενους. Αναστασία. Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. 2.500 φτάνουν εργαζόμενοι μαζί με τους εργολάβους. Εμείς είμαστε στη Μεγάλη Παναγιά, ένα από τα 14 χωριά που η πλειοψηφία των κατοίκων ζει και εργάζεται στα μεταλλεία. Και μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων στις υπόγειες στο ΕΣ, τον κύριο Ζαφυρούδα, ο οποίος εργάζεται στα μεταλλεία 29 χρόνια, περίπου 30, σχεδόν μισή και παραπάνω ζωή. Και μάλιστα είμαι τρίτη γενιά μεταλλορύχων. Εδώ η Μεγάλη Παναγία είναι μαδεμοχώρια, η πλειοψηφία των κατοίκων είναι μεταλλορύχοι, όλοι βγήκαν συνταξιούχοι, το σύνολο των συνταξιούχων αυτή τη στιγμή της Μεγάλης Παναγίας βγήκαν από τα μεταλλεία. Έχουμε μια ιστορία πάρα πολύ μεγάλη και πολλά χρόνια και δυστυχώς βλέπουμε πάλι ένα παιχνίδι πολιτικό και μια μεθόδευση από αυτή την κυβέρνηση για την επένδυση και για εμάς τους εργαζόμενους. Δυστυχώς έχει απολέσει και αυτό το ότι βγαίνουν και λένε και ακόμα και σήμερα ότι κοιτάνε την νομιμότητα, το περιβάλλον και το δημόσιο συμφέρον. 2.5 χρόνια τι κάνανε? Αυτά κοιτούσαν. Και μάλιστα έχουμε δει αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ότι περιμένουμε να εκδοθούν κάποιες άδειες, οι οποίες έχουμε δει, και μάλιστα ήμασταν και προχτές κάτω στο Υπουργείο, από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες να έχουν περάσει οι άδειες, να έχουν υπογραφεί και να μην τις υπογράφει ο Υπουργός. Αν μη τι άλλο, τι είναι αυτό? Ναι. Ο κύριος Ζαφυρούδας, και να ακούσουμε είναι και άλλους πολιτική ανθρώπους απόφαση. Εκεί, βάζει ένα θέμα, το οποίο νομίζω ότι είναι και εκείνο που τούτη την ώρα μένει αναπάντητο και πρέπει να απαντηθεί, ότι έχει περάσει πολύ καιρός από αυτή τη διαμάχη. Θυμίζω ότι και προεκλογικά και στην περιοχή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ταχθεί ανοιχτά εναντίον της επένδυσης. Είναι μια πολιτική θέση. Αλλά ή λες πρέπει η επένδυση να γίνει έτσι και έτσι και έτσι και πάμε να την κάνουμε, ή λες δεν την κάνουμε. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο, αν έχεις την πολυτέλεια, που προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να έχουμε την πολυτέλεια, πρέπει να γίνει επένδυση με σεβασμό στο περιβάλλον. Βάζεις τα πράγματα κάτω, συναντιέσαι, καλό προαίρετα με τους εκπροσώπους της εταιρείας, τους λες κύριε αυτά και αυτά πρέπει να ακολουθήσετε, αυτό πρέπει να γίνει, πάμε παρακάτω. Το υπόλοιπο δημιουργεί ένα ζήτημα. Ο κύριος Κούκας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να το ζήσουμε. Κύριε Βαγγελάτο, να δώσω και ένα άλλο στίγμα. Ναι. Αν η εταιρεία είπε 22 του μηνός, δεν είναι τυχαία η ημερομηνία. Γιατί? Η ημερομηνία 22 του μηνός είναι γιατί τελειώνει αυτή τη στιγμή η άδεια που έχουμε για τις δοκιμές που είναι για το πλυντήριο της Ολυμπιάδας. Λίγη. Αν δεν έχουμε τις άδειες
της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας του πλυντηριού δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ναι. Το έχουμε μεταφέρει αυτό σε όλους τους υπουργούς, σε όλα τα υπουργεία και στον κύριο Στασάκη. Και μάλιστα μέχρι σήμερα που είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο του, με διαβεβαίωνα πως οι άδειες εντός ημερών θα βγουν. Για να δω. Αυτό μας το λένε εδώ και δύο μήνες. Λοιπόν, κύριε Σαφερούδα, σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο και στη νέα γενιά, στον κύριο Κούκα. Θα δούμε λίγο πάλι εργαζόμενους. Θέλω να πάμε στο βίντεο, γιατί έχει σημασία και θα το ξαναπώ. Η επένδυση... Για όλους ο εφιάλτης της ανεργίας βρίσκεται πλέον πρώτο πυλόν. Μεταλλορύχοι κάθε ηλικίας βλέπουν τις ζωές τους να ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Η αναστολή της επένδυσης της Eldorado Gold ήταν ο μεγαλύτερος φόβος τους εδώ και χρόνια, που πριν από λίγες ώρες έγινε κάτι παραπάνω από βάσιμος. Έχουμε ένα βέβαιο μέλλον και δεν ξέρουμε πώς αντιδράσουμε. Πρακτικά σημαίνει ενεργεία. Δυστυχώς τα πράγματα για μας δεν είναι καλά. Οι σχεδόν 2.500 εργαζόμενοι μαζί με τους εργολαβικούς που είχαν δουλειά στα τρία μεταλλευτικά μέτωπα της Eldorado Gold δηλώνουν ξεκρέμαστοι. Μιλούν για θυσίες που χάνονται, όνειρα που γκρεμίζονται και σχέδια που τεινάζονται στον αέρα. Τώρα περιμένουμε με αγωνία κι εμείς τις εξελίξεις και να δούμε τι θα γίνει παραπέρα. Θεωρούμε ότι άμα χάσουμε τη δουλειά, θα χάσουμε τη γη κατά τα ποδάρια. Αυτό είναι γεγονός. Η μετοπική σύγκρουση της πολυεθνικής εταιρείας με την κυβέρνηση έχει μεγάλα θύματα τους ίδιους. Όλοι γνωρίζουν πως αν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο δεν βρεθεί η χρυσή τομή, θα μείνουν άνεργοι. Η αντίστροφη μέτρηση που στοιχιώνει τις ζωές τους έχει ήδη ξεκινήσει. Η περιοχή, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα ερημώσει. Θα ερημώσει γιατί θα αναγκαστούμε να φύγουμε από τον τόπο μας. Έχουμε όλα τα χρόνια αυτό τον πόλεμο. Η είδηση βρήκε αντιπροσωπεία των μεταλλορύχων στη Θεσσαλονίκη για συνάντηση με τη Φόφη Γεννηματά. Όταν αυτή η συνάντηση έκλεινε πριν από μέρες, κανείς δεν φανταζόταν την τροπή που θα έπαιρνε η συζήτηση. Πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η εταιρεία και εμείς θέλουμε το καλό και του τόπου και της χώρας με τις φορές που πληρώνουμε. Είμαστε γύρω στους 2.500 εργαζόμενοι. Αυτό να το κάνουμε επί 4 με οικογένειες και αυτά παιδιά. Πάμε στους 10.000 άμεσα απασχολούμενους από την επένδυση. Με την ανεργία να καλπάζει, αισθάνονται πως αν μείνουν άνεργοι, πολύ δύσκολα θα ξαναμπούν στην αγορά εργασίας. Τώρα θα τα παίξουμε κορώνα γράμματα όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω ούτε ένα δευτερόλεπτο. Τα παράπονα των εργαζομένων κοινά και διαρκείας. Εδώ και χρόνια αισθάνονται ανασφαλείς. Κάθε πολιτική αντιπαράθεση, κάθε αντίδραση για την επένδυση τους φύγει το στομάχι, όπως λένε. Μέσα και έξω από τις στοές που εργάζονται. Κάτι που φαίνεται και στο οδηπορικό μας. Το A59 σε βάθος 240 μέτρων κάτω από τη θάλασσα. Μπαίνουμε μέσα τον περασμένο Νοέμβριο και καταγράφουμε τις ίδιες ανησυχίες. Είμαστε ικανοί να φυτέψουμε ένα λουλούδι, να το σπείρουμε. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε να ανθίσει. Η κυβέρνηση είναι ικανή να έρθει εδώ και να το ποτίσει. Βάζουν εμπόδια και έχει συνέπεια αυτό να πειράζει και εμάς. Ο φόβος για το αύριο διάχυτος. Σε κάθε γωνιά της ΤΟΑΣ, αποτυπωμένο στα πρόσωπα των μεταλλορύχων. Πάντα υπήρχαν προβλήματα, εμείς το καταλαβαίνουμε και για το περιβάλλον και για όλα. Αλλά προσπαθούμε και εμείς για το καλύτερο, γιατί είμαστε ντόπιοι, είμαστε κάτοικοι του τόπου αυτού. Δεν είμαστε ξενόφερτοι. Χαρακτηριστικό της διάρκειας του προβλήματος, το γεγονός πως σε αυτή τη ΣΤΟΑ πριν από δύο χρόνια, το καλοκαίρι του 2015, 30 μεταλλορύχοι ταμπουρώθηκαν για μέρες σε μια προσπάθεια να πιέσουν ώστε η επένδυση να προχωρήσει. Πλέον, ο χρόνος πιέζει όσο ποτέ πιο πριν. Για τους ίδιους και τις οικογένειές τους που αγωνιούν.